Λέμε το φάκελο, σε παρακαλώ. Στο μεγάλο πας. Ναι. Μην πας. Γιατί? Παίρνει κεφάλια σήμερα. Κεφάλι μου, μάτια μου, το έχεις πάρει εσύ, μαζί με το μυαλό μου. Εσύ γάτο φορτίο εδώ που τα λέμε. Τέτοια μου λες και με τρελαίνεις. Μπα, δεν με έχεις ανάγκη. Το έχεις και από μόνος το χάρισμα. Σε μια εσύ. Και δύο μη σου πω. Περνάω. Σκέφτηκα πώς θα κινηθούμε σε αυτή την υπόθεση. Λοιπόν, θα ζητήσουμε τώρα αναβολή. Θα ετοιμάσουμε ανταγωγή και μήνυση. Δεν με παρακολουθείτε. Σας σημαίνει κάτι? Η χήμερα που σου έλεγα. Η χήμερα που μου λέγατε? Το όνειρο, Λουκά. Ο γιος μου θέλει να κυνηγήσει μια ουτοπία. Όλοι αυτό δεν θέλουμε. Όλοι δεν με απασχολούν, Λουκά. Ο γιος μου είναι το θέμα. Ο οποίος? Δεν θέλει να γίνει δικηγόρος. Μάλιστα. Και εσείς θέλετε και ήρθαν τα δύο όνειρα και τρακάρανε. Και μάλιστα σε με τοπική σύγκρουση. Να πάει να δει. Είναι γεννημένος δικηγόρος. Προφανώς ο ίδιος δεν το γνωρίζει όμως. Το γνωρίζει. Απλώς θέλει να μου πηγαίνει κόντρα. Τέλειωσε τη νομική σε χρόνο ντετέ που λες και εσύ. Μήπως επειδή βιαζόταν να τελειώσει. Με άριστα πήρε το πτυχίο. Μήπως επειδή τον πιέσατε? Χωρίς να τον πιέσει κανείς. Μου καθαρίψατε όλα τα επιχείρηματα. Εσύ, Λουκά? Εγώ είχα κάτι μικροπροβλήματα με ένα καθηγητή του Διεθνούς Δικαίου. Δεν σε ρωτάω αυτό. Εσύ ήθελες να γίνεις δικηγόρος. Εκεί είναι της. Εσείς? Εγώ. Εγώ έχω ξεχάσει τι ήθελα. Εντάξει, Λουκά, κυρίως την υπόθεση όπως ξέρεις. Σου έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Το ξέρεις ότι τα όνειρα εκδικούνται? Κάτι έχω ακούσει, αλλά πιστεύω ότι ο γιος σας θα πετύχει σε αυτό που ονειρεύεται. Αν σας παρηγορεί αυτό. Δεν με παρηγορεί αυτό. Ό,τι πείτε αφεντικό. Και δεν θα πετύχει. Έτσι το είπα. Είναι γεννημένος δικηγόρος. Κυνηγάει λάθος όνειρο. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει: αξίζει, φίλε, να υπάρχεις για ένα όνειρο και ας είναι η φωτιά του να σε κάψει. Το έχετε ακουστά? Μόνο που δεν θέλω να καεί το δικό μου παιδί, Λουκά. Δεν θέλω κανένα όνειρο να εκδικηθεί το παιδί μου. Καταλαβαίνω. Εντάξει. Σε ευχαριστώ για την προσπάθεια. Σοβαρό. Τι σοβαρό να διακόψει το Λουκά. Καλά σου λέει, με προσβάλλει. Α, δεν με τέλους, να ομορφύνει και λίγο η μέρα. Είπες για τον παπά. Ναι, και για τον παπά. Βασικά όμως για εσάς τους δύο, σας θέλω. Μαζί. Κόβω το Λουκά. Ναι, Λουκά μου, μαζί σας θέλω. Α, δεν με τέλους. Το όνειρό μου θα γίνει πραγματικότητα. Είσαι γελίος, Λουκά. Λοιπόν, να σας πω, απόψε είστε καλεσμένοι σπίτι μου. Απόψε, ναι. Λίγο νωρίς δεν μας το λες. Τα καλύτερα πράγματα την τελευταία στιγμή κανονίζονται. Νομίζω έχω κανονίσει κάτι απόψε. Θα το ακυρώσεις. Μελίτα, δεν ξέρω. Έλα, σε παρακαλώ. Ρε παιδιά, θέλω κι εγώ επιτέλους να βρεθώ με αυτή τη θρυλική παρέα. Θρυλική παρέα, ακούω. Ναι, απόψε θα είναι όλη η παρέα της Φεγγαρόπετρας. Όλοι, ε. Πάρα πολύ ωραία. Μόνο που κάτι έχω να κάνω εγώ απόψε. Ναι, θα το αναβάλεις για αύριο. Απόψε θα δεις εμάς. Πολύ ευχαριστώ, Μελίτα μου, αλλά. Δεν ακούω κανένα άλλο, Ρουκά μου, σε παρακαλώ. Αφήστε που κανονικά εσείς θα έπρεπε να με καλείτε στην παρέα, όχι εγώ εσάς. Πώς μας λέει κάτι αυτό? Λέει ότι είστε λίγο γαϊδούργοι, ίσως. Λίγο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ρε παιδιά, θέλω να σας δω λίγο έτσι όλους μαζί, να δω τι λέτε, τι συζητάτε, πώς περνάτε. Θα συγκλονιστείς. Λοιπόν, μίλησα με τη Δάφνη, θα φέρω τον Νικόλα. Τον Νικόλα? Πώς θα τον φέρει, ξαπλωτό?
Οικειοθελώς δεν τον βλέπω να έρχεται. Άσε, της έχω εμπιστοσύνη. Ο Μάνος θα καλέσει την Εύα και έτσι θα είμαστε όλοι απαρτία. Η απόψινή νύχτα θυμισμένη αξέχαστη. Η απόψινή και η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Λοιπόν, φεύγω, πάω στο μεγάλο. Μην μου την κάνετε το βράδυ, θα σας περιμένω. Εντάξει. Εντάξει. Ναι. Στο καλό. Άντε, γεια. Γεια. Τι κάνουμε τώρα? Χαλαρώνουμε και το απολαμβάνουμε. Δεν ξέρω και τι να φορέσω απόψε. Αυτό σε απασχολεί εσένα. Φυσικά. Τι ταιριάζει στην περίσταση. Πανοπλία ή αλεξίσφαιρο γυλαίκο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, από όλη την παρέα της Φεγγαρόπετρας, μόνο η Δάφνη έχει τη Φεγγαρόπετρα, έτσι. Εγώ όμως να δείτε τι σας έχω εδώ, ε. Όχι το CD, όχι πάλι. Πώς το βρήκαμε, ε. Σε παρακαλώ, δεν έχεις βαρεθεί να το ακούσεις αυτό το CD? Όχι, βέβαια. Για να σας αποδείξω, μιλήτα. Όχι, δεν θα το βάλεις το CD, θα σου το δώσω να το φας, με την Παναγία. Λουκά μου, ξέρεις τι λέω. Λέω να αφήσουμε το CD και να μας παίξει το κομμάτι στην κιθάρα ο Νικόλας. Ναι. Καλύτερα. Ναι. Έλα. Έλα, σε παρακαλώ. Νικόλα μου, γιωμένα. Νικόλα. Έξω, ωραία, Νικόλα. Γουστάρω. Γουστάρεις, αλλά δεν τραγουδάς να γουστάρουμε κι εμείς. Εσύ άσχετη από τέχνη, μικρό μου το And the moment's gone. Κοιτάξτε ποιον έφερα. Α, καλώς την. Γεια σας. Να σου ζητήσω τη γυναίκα μου, η Μελίτα. Η γυναίκα μου, από εδώ η Εύα. Η ερωμένη του.